Εγώ θέλω και μια διαβεβαίωση στο μέτρο του δυνατού, αν υπάρχει, ότι δεν κόβονται επιδόματα. Σας εξηγώ, κύριε Σαφάκα, και πρέπει να το καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός. Αυτό που κάνουμε υπερβαίνει αυτό που ήξερε μια ζωή, ότι τι είναι η πρόνοια, 1500 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τύπου γυροκομείου, τύπου δυστυχώς της περίπτωσης που είδαμε αυτές τις μέρες στον Πειραιά, όπου διευθυντής τέτοιου ιδρύματος παιδιών καταδικάστηκε για τη σεξουαλική του συμπεριφορά και την κακοποίηση των παιδιών από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία ήταν σε 40 χρόνια κάθριξη. Αυτά τα φαινόμενα ενός κράτους που καλυπτόταν πίσω δήθεν από τα σωματεία φιλανθρωπικά και ούτω καθεξής, θα ξεκαθαρίσει, κύριε Σαφάκα. Γι' αυτό ανοίγουμε σήμερα. Φιλόδοξο στόχος. Ναι. Γι' αυτό ανοίγουμε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα γίνει ηλεκτρονική χαρτογράφηση όλου αυτού του τοπίου, έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης θα ξέρει ότι στο γυροκομείο φιλοξενούνται τόσοι. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή, έτσι. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή. Σε 3 μήνες θα έχουμε τη χαρτογράφησή τους. Θα υπάρξει νόμος για τις υποχρεώσεις τους και για την εποπτεία του κράτους από αυτή τη χαρτογράφηση. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για το ένα κομμάτι του κράτους. Το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όμως δυστυχώς χρόνο. Μία κουβέντα, γιατί μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για τη διόρθωση λαθών που έχουμε για το ΚΕΟ, που είναι κάτι για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αν έτσι, είναι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει όλοι να δούνε αν έχουν δώσει σωστά. Γιατί πολλές φορές αποδεχόμαστε παράπονα ότι δεν μπήκε σωστά, δεν μπήκε το ποσοστό στην κάρτα, δεν μπήκε στο IBAN το ποσοστό. Νέα αίτηση θα μπορούν να κάνουν. Όπως ξέρετε και όπως λέμε κάθε μέρα, η καινοτομία του ΚΕΟ δεν κλείνει ποτέ. Κάθε μέρα όποιος συμπολίτης μας δεν πρόλαβε να κάνει έτσι, μπορεί να κάνει σήμερα, αύριο, πάντα. Το ΚΕΟ είναι ένα δίχτυ προστασίας, όχι το δίχτυ του ψαρά που εγκλωβίζει τους φτωχούς στη φτώχεια, αλλά ένα δίχτυ προστασίας ανοιχτό κάθε μέρα για τους ανθρώπους. Αν δεν κάνει αυτή τη διόρθωση, υπάρχει περίπτωση θα ανακληθεί το ΚΕΑ, έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά του. Πρέπει να διορθώσει τα πραγματικά του στοιχεία. Κυρία Υπουργέ, ίσως γίνομαι επίμονος και στενάχωρος, αλλά δεν έχω κατανοήσει, δεν κατενόησα τι ακριβώς θα γίνει με τα επιδόματα. Δεν κατανοήσατε, γιατί μιλάω ότι τα επιδόματα θα γίνει ένας οργανισμός για τα επιδόματα, ο νέος ΟΓΑ, δηλαδή όπως ακριβώς δώσαμε το ΚΕΑ, με διαφάνεια, απόλυτη, με διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών βάσεων. ΟΓΑ, ο νέος ΟΓΑ, δηλαδή ο μισός ΟΓΑ αν θέλετε, που έμεινε έξω από τον ΕΦΚΑ και από εδώ και ύστερα θα γίνει προνοιακός, με την έννοια ότι θα αποδίδει όλα τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα του κράτους μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτής θα αποδίδονται με όρους διαφάνειας από τον ΟΓΑ. Επομένως θα έχετε μια καθαρή εικόνα όλοι, εσείς οι δανειστές και επιτέλους το κράτος, τι συμβαίνει ακριβώς στον κάθε πολίτη. Και εμείς πιστεύουμε ότι με αυτή την εικόνα θα εκλείψουν και προβλήματα διαφόρων συναλλαγών ή όχι, αλλά θα εκλείψουν και προβλήματα, αν θέλετε, λείπουνε πράγματα, επιδόματα λείπουν. Καινούργια επιδόματα. Βεβαίως. Λείπουν πράγματα που πρέπει να βάλουμε. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Πάμε